ξεκινήσουμε με τους παρουσιαστές μας. Σήμερα θα έχουμε μαζί μας τον Κώστα τον Καρολομέα, που είναι ο CEO της All Hand Co. Έχω περίπου 35 χρόνια στο coding, 34 για την ακρίβεια, και έχω δει πολλά πράγματα. Αυτό που έχει σημασία είναι το επόμενο slide, γιατί έχω αρχίσει να βλέπω patterns. Ένα pattern, λοιπόν, που έχω αρχίσει να ξαναβλέπω, είναι αυτό της Java. Η Java, όταν πρωτοξεκίνησε, βέβαια δεν είχε καμία σχέση με αυτό που έγινε μετά, είχε να κάνει με την επικοινωνία μεταξύ συσκευών διασκέδασης στην Αμερική. Αλλά μετά ήταν τα πρώτα βήματα του να γίνουν web εφαρμογές, ήταν τα Java applets, και μετά πέρασε στο server side. Αυτό το pattern του πώς ξεκίνησε η Java και πώς έφτασε αυτή τη στιγμή να είναι ο βασιλιάς των enterprise applications στις μεγάλες εταιρείες, έχω αρχίσει να το ξαναβλέπω με την JavaScript. Ο ίδιος χαμός που γινόταν τότε και οτιδήποτε έβλεπες υπήρχε κάποια βιβλιοθήκη σε Java, το ίδιο έχω αρχίσει να βλέπω να γίνεται με την JavaScript. Αυτές είναι ενδεικτικά κάποιες από τις τεχνολογίες οι οποίες δημιούργησαν το hype, ας το πούμε, της JavaScript και θεμελίωσαν και τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούμε σήμερα. Σήμερα θα σας μιλήσω για το Polymer, το οποίο δεν είναι τόσο καινούριο όσο νομίζετε. Έχει κάποια χρόνια πίσω του. Και αυτό που άλλαξε είναι ότι πέρσι τον Ιούνιο στο Google I.O. η Google αποφάσισε να το βγάλει μπροστά με πολλές παρουσιάσεις στο συνέδριό της και να δείξει, γιατί μέχρι τότε υπήρχε μία αίσθηση ότι μάλλον θα τον καταλήψει, όπως κάνει σε πολλά project. Έδειξε λοιπόν ότι την ενδιαφέρει πάρα πολύ. Αυτό είναι από ένα site που έχει τα web tools της Google, είναι site της Google αυτό που βλέπετε, και έχει τοποθετήσει το Polymer δίπλα στο Angular και μάλιστα το έχει βάλει και πρώτο, όπως βλέπετε. Αυτό δείχνει μία τάση, ξέρουμε που θα οδηγηθεί, γιατί η Google κάθε μήνα αλλάζει γνώμη για τις τεχνολογίες της, οπότε μπορεί και να το πετάξει μετά από κανένα μήνα, κανείς δεν ξέρει. Αλλά σίγουρα αυτό δείχνει ότι έχει επενδύσει αρκετά σε αυτό και την ενδιαφέρει. Τι σχέση έχω εγώ τώρα με το Polymer και γιατί μπορώ να σας μιλήσω γι' αυτό. Είμαι CEO, CTO, developer, λογιστής, οικονομικός διευθυντής, καθαρίστρια κλπ. Τέλος πάντων σε ένα startup που λέγεται All Can Code, το οποίο ξεκίνησε με ένα coding game. Είχαν φτιάξει ένα παιχνιδάκι που γράφαν τα παιδιά σε μια visual γλώσσα κώδικα και μαθαίναν προγραμματισμό. Αυτό που ξεκινήσαμε να κάνουμε κάπου στα μέσα Ιουλίου, ξεκινήσαμε τώρα. Βασικά, εγώ γράφω τον κώδικα, δεν έχει σημασία. Είναι να φτιάξουμε μια πλατφόρμα, λοιπόν, η οποία δεν είναι μόνο για να βρίσκεις και να παίζεις εκπαιδευτικά παιχνίδια, αλλά είναι και για να δημιουργείς. Δηλαδή, και ένα authoring tool με το οποίο φτιάχνεις παιχνίδια. Κάτι σαν το Unity, κάτι σαν το Game Maker, αλλά για εκπαιδευτικά παιχνίδια. Και έπρεπε, λοιπόν, να επιλέξω το framework με το οποίο θα φτιαχνόταν αυτή η πλατφόρμα. Και τον Ιούλιο πήρα το ρίσκο, αρκετό ρίσκο εκείνη την εποχή, να χρησιμοποιήσω το Polymer. Σήμερα έχουν γραφτεί περίπου 50.000 γραμμές κώδικα σε Polymer για το front-end. Οπότε είχα την ευκαιρία να το δω σε όλη του την έκταση και έτσι έχω να σας πω διάφορα. Και τα καλά του και τα στραβά του, γιατί κανένα framework δεν είναι τέλειο. Το Polymer βασίζεται πάνω στα Web Components. Αυτό είναι ένα standard, το οποίο είναι σε εξέλιξη. Όπως βλέπετε εδώ, η Google βέβαια το σπρώχνει περισσότερο από όλους, όπως καταλαβαίνετε. Ο Chrome είναι ο browser που το υλοποιεί πλήρως. Η έκπληξη είναι Opera, φοβερή έκπληξη, που προσπαθεί και αυτός εκεί να κρατήσει κάποιο μερίδιο. Οι υπόλοιποι ψάχνονται. Δεν υπάρχει ακόμα επίσημο standard. Είναι σαν draft, το πούμε έτσι. Αυτό όμως εμάς που γράφουμε εφαρμογές, τελικά δεν μας ενδιαφέρει. Εμάς μας ενδιαφέρει να έχουμε ένα framework να μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Αυτό που έχει κάνει λοιπόν η Google είναι έχει φτιάξει polyfills για τις τεχνολογίες οι οποίες δεν υποστηρίζονται natively από τους browsers, για να μπορούμε να κάνουμε ακριβώς τη δουλειά μας και να γράφουμε εφαρμογές οι οποίες δουλεύουν σε όλους τους browsers. Αυτά τα τέσσερα στην πρώτη στήλη βλέπετε τα τρία συνθετικά στοιχεία των Web Components. Το ένα είναι τα templates, το δεύτερο είναι το HTML import, για να μπορούμε να έχουμε τον κώδικα σε πολλά αρχεία.
Το τρίτο είναι custom elements. Θα δούμε στην πορεία τι σημαίνει αυτό. Και στο τέλος, βέβαια, το Shadow DOM. Εδώ, επειδή το Shadow DOM ακόμα δεν υποστηρίζεται πλήρως από όλους τους browsers, η Google έχει φτιάξει το λεγόμενο Shady DOM, έτσι το λέει. Είναι ένα σαν polyfill, φανταστείτε, το οποίο μπορεί και παίζει παντού. Και αυτό που κάνει από κάτω, χωρίς να μας ενδιαφέρει εμάς, είναι εάν δει ότι ο browser, αν δηλαδή δουλεύει σε Chrome και ο browser υποστηρίζει Shadow DOM, γυρίζει και χρησιμοποιεί το Shadow DOM, οπότε είναι πολύ πιο γρήγορο. Έχει μια μικρή διαφορά, είναι αλήθεια, ο Chrome σε performance σε σχέση με τους άλλους browsers, όταν έχετε μια έτσι βαριά εφαρμογή ή Polymer. Και φυσικά, επειδή η Google το τραβάει όλο αυτό, development tools, για development tool, για να κάνετε debugging δηλαδή κλπ, τον Chrome θα χρησιμοποιήσετε προφανώς. Όχι ότι δεν μπορείτε και στους άλλους browsers, αλλά είναι κάνει τη ζωή σας πολύ πιο εύκολη. Το Polymer έχει δύο σκέλη. Το ένα είναι η βιβλιοθήκη, ναι, το framework, και το άλλο σκέλος είναι το toolchain, που θα σας δείξω λίγο παρακάτω. Τα εργαλεία που χρησιμοποιείτε για να φτιάξετε εφαρμογές. Η βασική αρχή του Polymer είναι, όπως λέει ο υπότιτλος από κάτω, είναι ότι μπορείτε να φτιάξετε δικά σας HTML elements, custom, τα οποία συμπεριφέρονται σαν τα native elements, τα elements του DOM. Δεν ξέρω πόσο καθαρό είναι αυτό, μάλλον είναι αρκετά καθαρό. Εντάξει, ξέρω πιο πίσω όπως φαίνεται. Αυτό που βλέπετε εδώ είναι ένα Polymer component. Και αυτή η εικόνα, τα παραδείγματα τα οποία έχω, τα περισσότερα προέρχονται από το online documentation του Polymer. Αυτή είναι η εικόνα η οποία με τράβηξε και με έπεισε να χρησιμοποιήσω στο δικό μου project το Polymer. Αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ είναι ότι είναι όλα σε ένα σημείο. Δηλαδή, βλέπετε, έχετε στο πάνω μέρος CSS και HTML για το presentation μέρος και από κάτω έχετε την JavaScript για το behavior. Είναι όλα σε ένα σημείο. Και η λογική είναι ότι το user interface σας το σπάτε σε components, τα οποία λειτουργούν όπως και στο DOM, γιατί είναι DOM elements. Αυτά λειτουργούν σαν ένα δέντρο, όπως το DOM. Άρα το πάνω-πάνω είναι η εφαρμογή και καθώς κατεβαίνετε προς τα κάτω, έχετε σπάσει το user interface σε κομματάκια, component μέσα σε components, για να μπορέσετε να δομήσετε το user interface σας. Και πάντοτε υπάρχει αυτή η λογική ότι κάθε ένα από αυτά είναι σε ένα αρχείο αυτόνομο. Όπου αυτό αρχίζει και γίνεται μεγάλο και περίπλοκο, το σπάτε σε επιμέρους components, σε ξεχωριστά αρχεία. Αυτό που βλέπετε στο γκρι πλαίσιο εδώ, είναι ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούμε αυτό το component σε ένα άλλο αρχείο. Στην κεντρική μας σελίδα, για παράδειγμα, ή μέσα σε ένα άλλο component. Έχουμε φτιάξει, δηλαδή, το όνομα element name είναι αυτό εδώ. Έχουμε φτιάξει δηλαδή ένα δικό μας DOM element. Και δεν έχουμε ορίσει μόνο το πώς φαίνεται, αλλά έχουμε ορίσει και το πώς συμπεριφέρεται. Και αυτό μέσα στην HTML λειτουργεί σαν τα native elements. Ένα βασικό στοιχείο των components, που από τα οποία εξαρτάται και η ροή των δεδομένων, που είναι ένα σημαντικό κομμάτι σε ένα τέτοιο framework, είναι πώς ρέει η πληροφορία, πώς ρέουν τα δεδομένα μέσα στα components, είναι τα properties, όπως λέγονται εδώ, τα οποία έχουν κάποια χαρακτηριστικά. Έχουν κάποιο type, λέμε δηλαδή τι type είναι string, είναι number, είναι object ή είναι array, αυτά είναι τα types που υποστηρίζονται, μπορεί να έχουν κάποια default τιμή, μπορούμε να βάλουμε κάποιον listener, κάποιο JavaScript function που θα κληθεί αν αλλάξει τιμή κάποιο property, κάποια μπορεί να είναι read-only, θα τα δούμε και λίγο πιο αναλυτικά παρακάτω. Έχουμε two-way binding, θα δούμε και αυτό πώς γίνεται σε λίγο, στα επόμενα slide. Αυτό που δεν θα δούμε όμως και είναι σημαντικό είναι το computed property, δηλαδή μπορεί να έχουμε κώδικα ο οποίος παράγει την τιμή μιας ιδιότητας, μιας property. Είναι δηλαδή δυναμική η τιμή της, δεν είναι στατική, ας πούμε, σταθερή. Και τέλος, ένα property μπορεί να συνδέεται με ένα attribute. Δηλαδή μπορεί να έχουμε, ας πούμε, ένα image, και να κάνουμε μια σύνδεση με το source του image, με το SRC. Άρα μπορούμε να κάνουμε σύνδεση με native attributes. Ας δούμε τώρα μερικά παραδείγματα και να δούμε το binding, έτσι που είναι θεμελιώδες ίσως ένα framework. Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα παράδειγμα, βλέπετε πάνω. Εδώ βλέπουμε απόσπασμα τώρα, γιατί όπως καταλάβατε δεν θα χωρούσε στην οθόνη να σας έβαζα δύο ολόκληρα component. Άρα είναι ένα απόσπασμα από ένα component πάνω-πάνω, δηλαδή πριν από τις τρεις τελίτσες που έχει εδώ.
στο οποίο έχουμε ορίσει εδώ ένα property. Είναι τύπου string και το notify, θα σας εξηγήσω τώρα αμέσως τι είναι. Στο κάτω μέρος, λοιπόν, μετά τις τρεις τελείες, είμαστε σε ένα άλλο αρχείο. Εκεί όπου πάμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό το component, το custom element, custom bubble element. Εδώ, λοιπόν, έχουμε ορίσει ένα property και έχουμε βάλει στα εισαγωγικά, έχουμε βάλει σε διπλές αγγείλες, έχουμε βάλει το property value. Το property value δεν το βλέπετε εδώ δηλωμένο, είναι κάπου δηλωμένο, έτσι. Λοιπόν, αυτό που συμβαίνει εδώ είναι ότι εδώ έχουμε εντελώς διπλή μεταφορά των μεταβολών, δηλαδή, εάν αλλάξει κάτι μέσα στο custom element, την αλλαγή αυτή θα την πάρουμε εκεί που χρησιμοποιούμε αυτό το element και αντίστροφα, εάν αλλάξει κάτι εκεί που χρησιμοποιούμε το element, θα καταλάβει τη διαφορά, θα τη βρει τη διαφορά το component που έχουμε από πάνω. Έτσι, οπότε έχουμε εκεί που έχουμε ορίσει το component και εκεί που το χρησιμοποιούμε, σε δύο σημεία, έχουμε τη δυνατότητα με τον τρόπο που βλέπετε, οπουδήποτε από τα δύο σημεία γίνει αλλαγή σε ένα property, να πάρει την αλλαγή και το άλλο. Έτσι. Αυτό λοιπόν, αυτό τώρα είναι one way. Δηλαδή εδώ είναι από το component προς αυτόν που χρησιμοποιεί το component και όχι αντίστροφα. Συγγνώμη, είναι από αυτόν που χρησιμοποιεί το component προς τα κάτω, είναι downward, που σημαίνει ότι έχουμε βάλει square bracket αντί curly braces εδώ και αυτό σημαίνει ότι για το component η τιμή αυτή είναι read-only, δεν μπορεί να την αλλάξει. Μπορεί να την αλλάξει, αλλά δεν θα γίνει propagate η τιμή προς τα πάνω. Και αντίστροφα μπορούμε να κάνουμε το ανάποδο, έτσι. Αντίστοιχα εδώ τώρα, του δίνουμε τη δυνατότητα να την αλλάξει. Έχουμε βάλει curly braces. Είναι αυτή η σύμβαση ότι αν βάλεις curly braces, η τιμή μπορεί να αλλάξει από το component, που του περνάμε το property. Εάν βάλουμε square brackets, τότε είναι read-only γι' αυτό. Εδώ είναι one way, γιατί λείπει το notify. Εδώ δηλαδή έχουμε πει notify true, που σημαίνει ότι όταν αλλάζει η τιμή, στέλνει τις αλλαγές προς τα πάνω. Εδώ έχουμε βγάλει το notify true. Είναι σε comment δίπλα, που λέει no notify true. Και γι' αυτό το λόγο δεν γίνονται propagate. Είναι διαφορετικοί τρόποι για να κάνουμε το ίδιο πράγμα, το οποίο πολλές φορές δεν είναι καλό, γιατί μπορεί να μπερδευτείς. Αλλά ο λόγος που υπάρχουν αυτό είναι γιατί είναι περιπτώσεις που είναι πιο φυσιολογικό το ένα και περιπτώσεις που είναι πιο φυσιολογικό το άλλο. Εδώ τώρα είναι μια άλλη περίπτωση, όπου έχουμε βάλει εδώ, έχουμε πει ότι αυτό είναι read-only και ο σκοπός που το κάνουμε αυτό είναι γιατί από το component και κάτω, δηλαδή στα sub-components, δεν θέλουμε να μπορούν αυτά να πειράξουν την τιμή. Τώρα, στα templates. Αυτό που σας έδειξα ήταν τα βασικά σε ό,τι αφορά τα properties και πώς γίνεται το flow των δεδομένων. Σε ό,τι αφορά τώρα τα templates, έχουμε κάποιες βασικές δομές, δηλαδή έχουμε το repeater για να μπορούμε να κάνουμε επανάληψη. Δηλαδή, εδώ για παράδειγμα, θέλουμε να φτιάξουμε, ας πούμε, μία λίστα. Άρα, όπως θα περίμενε κανείς σε ένα template, γράφουμε τον HTML κώδικα για το ένα item της λίστας και το βάζουμε αυτό σε μία δομή επανάληψης για να φτιάξει τα items με βάση τα στοιχεία ενός array. Εδώ το employees που βλέπετε, όπως δείτε παρακάτω, που το ορίζει, είναι ένα array από object. Επίσης, βλέπετε ότι με το dot εδώ μπορούμε να κάνουμε αναφορά σε properties ενός object. Και στο ένθετο, αυτό που βλέπετε δίπλα, βλέπουμε την περίπτωση που χρειαστεί να κάνουμε nest, ένα repeater μέσα σε έναν άλλον. Και αυτό υποστηρίζεται και μάλιστα δεν υπάρχει και περιορισμός πόσο nest θα κάνουμε. Και φυσικά υπάρχει τρόπος για το πώς να αναφέρεσαι στο εξωτερικό loop του template. Επίσης, υποστηρίζει dynamic sorting και filtering, το οποίο μπορεί να είναι είτε με βάση κάποιο πεδίο του object, σε ένα array από objects, ή μπορεί να υπάρχει κώδικας ο οποίος το κάνει αυτό, και εξού και το dynamic. Και φυσικά έχουμε και το conditional, όπου έχουμε μία συνθήκη, την οποία αποφασίζει αν θα εκτελεστεί ή όχι ο HTML κώδικας που είναι μέσα στο condition. Εδώ τώρα αυτό έχει και μία άλλη χρήση και η χρήση αυτή είναι σε περίπτωση που η εφαρμογή είναι περίπλοκη και έχουμε πάρα πολλά components και δεν θέλουμε στην αρχή όταν ξεκινάει να δημιουργήσει όλα αυτά τα elements, τότε μπορούμε να βάλουμε κάποια από αυτά, δηλαδή που θα χρειαστούμε παρακάτω, μπορούμε να τα βάλουμε λοιπόν σε ένα τέτοιο template, έτσι ώστε να
ο HTML κώδικας να εκτελεστεί, το rendering να γίνει μόνο όταν ισχύει η συνθήκη. Αυτό που κάνω εγώ στη δικιά μου εφαρμογή είναι έχω βάλει τα pages, γιατί είναι πάρα πολλά τα pages εφαρμογής, τα έχω βάλει σε ξεχωριστά sections και αυτά είναι μέσα σε template, σε τέτοιο template conditional και έτσι ώστε ο κώδικας του κάθε page να τρέχει και να δημιουργούνται τα elements μόνο όταν ο χρήστης ζητήσει τη συγκεκριμένη σελίδα. Σας είπα τώρα μια περίπτωση. Τώρα, εάν απλά θέλουμε να εμφανίζουμε ή να εξαφανίζουμε ένα κομμάτι του user interface με βάση κάποιες συνθήκες, τότε για λόγους performance το Polymer μας προτείνει αυτό που βλέπετε στο ένθετο. Δηλαδή χρησιμοποιούμε το property hidden και βάζουμε εκεί μία συνθήκη, ώστε να κρύβουμε ή να εμφανίζουμε το αντίστοιχο element. Υπάρχουν στη συνέχεια κάποια functions που μας δίνει για να μπορούμε να κάνουμε DOM manipulation, να μπορούμε να πειράζουμε το DOM. Οπότε έχουμε το query selector, βλέπετε εδώ. Γενικά είναι μια σειρά που έχει ένα ολόκληρο API. Μας βγάζει στην ουσία το API του DOM, μας το φέρνει μέσα στο component, ώστε να είναι εύκολο να το χρησιμοποιούμε. Μας δίνει επίσης κάποιες δυνατότητες με τη CSS. Υπάρχουν κάποιες δομές όπως το host με το οποίο αναφερόμαστε στο component απ' έξω. Έχουμε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε variables, έχουμε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε mixins. Πρακτικά δεν χρειάζεται κάποια βιβλιοθήκη τύπου LESS, ας πούμε, ή SESS για να κάνουμε τη δουλειά μας. Μας καλύπτει σε αυτό το τομέα, σε αρκετό βαθμό θεωρώ, το Polymer. Στη δική μου περίπτωση δεν μου έλειψε κάποιο αυτά τα libraries, δηλαδή με κάλυψε πλήρως. Βέβαια, τώρα αυτό εξαρτάται πάντοτε από την εφαρμογή. Υπάρχει τώρα και κάτι περίεργο, αυτό που βλέπετε στο ένθετο, αυτό το άνω-κάτω-τελεία-host, διπλή άνω-κάτω-τελεία-content, είναι κάτι περίεργες συμβολισμοί στο Polymer. Εδώ, για παράδειγμα, ήθελα να χρησιμοποιήσω ένα τρίτο library, το kill, το οποίο είναι ένας rich text editor. Θέλω να βάλω κάπου έναν rich text editor. Αυτός δεν υπάρχει για Polymer component, οπότε έπρεπε να το ενσωματώσω εγώ. Και η περίπτωση εδώ είναι ειδική, γιατί είναι ένα library το οποίο πειράζει τον DOM. Γιατί του δίνεις ένα text area και αυτός πάει από πάνω και φτιάχνει ένα ολόκληρο user interface με τα buttons του, τα bold, τα italic κλπ. Και διάφορα άλλα που έχει. Δεν είχα κανένα πρόβλημα με το να ενσωματωθεί αυτό και να δουλέψει μια χαρά μέσα στο, παρόλο που πήραζε τον DOM. Το πρόβλημα που είχα ήταν με το CSS. Δεν έβλεπε το CSS. Για να γίνει λοιπόν αυτό, πρέπει να πάρεις το CSS με τα σημερινά δεδομένα, με το Polymer 1.0 σας λέω τώρα, γιατί στο 2 θα προσπαθήσουν να τα λύσουν αυτά. Πρέπει να πάρεις λοιπόν το CSS αυτού του library, να το βάλεις σε ένα αρχείο, φτιαγμένο όπως φτιάχνεις στο Polymer, και μπροστά από κάθε κανόνα, από CSS rule, να βάλεις αυτό, το άνω-κάτω-host, διπλή άνω-κάτω-content. Και δουλεύει μια χαρά. Αυτό βέβαια μέχρι να καταλάβω πώς πρέπει να γίνει, άνοιξε ολόκληρος διάλογος με τους δημιουργούς εκεί του Kill, τους απείλησα ότι αυτό είναι πολύ εύκολο. Δεν έχει σημασία ποιος είσαι και πόσο μεγάλος είσαι. Αν απειλήσεις τον δημιουργό του library ότι θα πας σε ανταγωνιστικό, σκίζεται και σε βοηθάει πάντα. Παίζει αυτό. Events τώρα. Εδώ βλέπετε έναν τρόπο πώς κάνουμε hook πάνω σε events και για να ορίσουμε listeners. Υπάρχουν ο ένας τρόπος που βλέπετε αριστερά και που προτείνεται πλέον και για το Polymer 2 είναι βάζουμε on, παύλα, το όνομα του event και δίπλα το function που θέλει να καλέσει. Τα functions αυτά λειτουργούν σαν methods, γιατί το component είναι ένα είδος class, πραγματικότητα, έτσι. Και αυτό έχει σημασία γιατί είναι methods, γιατί υπάρχει scope, υπάρχει this εκεί πέρα και με το this αναφέρεσαι στα properties, για παράδειγμα, του component. Εκτός όμως από αυτό, από το να ακούσουμε δηλαδή τα events τα οποία παράγει ο browser, παράγει το DOM, μια πολύ ωραία δυνατότητα, η οποία βέβαια δεν είναι εγγενή στο Polymer, είναι με ένα component που υπάρχει, που λέγεται Iron Signals. Μας το παρέχει όμως η Google, είναι κομμάτι του framework. Μπορούμε να κάνουμε messaging, εγώ το χρησιμοποιώ πάρα πολύ για να κάνω messaging μεταξύ των components, και ειδικά components τα οποία βρίσκονται σε πολύ διαφορετικά σημεία στο δέντρο της εφαρμογής. Και η επικοινωνία που θέλω να κάνω μεταξύ τους δεν έχει να κάνει με ανταλλαγή δεδομένων. Είναι λειτουργική επικοινωνία. Δηλαδή θέλω να στείλει μια εντολή, ας το πούμε έτσι, το ένα component στο άλλο, να κάνει κάτι.
Οπότε εκεί χρησιμοποιώ το Iron Signals, είναι πάρα πολύ βοηθητικό και βλέπετε περίπου πώς γίνεται. Δηλαδή, από το ένα component κάνεις fire το event και σε κάποιο άλλο component έχεις δηλώσει τον listener που θα το ακούσει. Ένα άλλο περίεργο feature που έχει, το οποίο επίσης είναι πολύ χρήσιμο, είναι τα behaviors. Εδώ προσπάθησαν να κάνουν κάτι σαν inheritance. Και τι γίνεται, σου λέει ότι αν έχεις κώδικα, ο οποίος, properties μαζί με JavaScript όμως, όχι HTML, CSS, ο οποίος χρησιμοποιείται πολλές φορές μέσα σε διαφορετικά components, το βάζεις σε ένα behavior και μπορείς το behavior αυτό να το ξαναχρησιμοποιήσεις σε πολλά components. Βάζεις κοινό κώδικα δηλαδή, πας και τον βάζεις σε ένα behavior. Routing τώρα. Εδώ είναι μια πονεμένη ιστορία. Το Polymer 1 μας δίνει το UpRoot, ένα component, και το UpLocation. Το θέμα είναι ότι δεν δουλεύει καλά. Και έχει πολύ πλάκα, γιατί στο documentation σου λέει βέβαια ότι είναι beta, και άμα πας να δεις τα παραδείγματα, δεν χρησιμοποιεί το UpRooter, χρησιμοποιεί το PageJS, το οποίο είναι τελείως άσχετο φυσικά από το, από το Polymer. Βλέπετε ένα κομμάτι κώδικα εκεί περίπου πώς γίνεται αυτό. Είναι λίγο παράτερο το πράγμα, αλλά δουλεύει. Έκανα λίγο τόπο στην οργή εκεί πέρα, γιατί με βόλευε το υπόλοιπο framework, οπότε το κατάπια αυτό με το PageJS. Οπότε εδώ, στην ουσία, βλέπετε αυτό που σας έλεγα νωρίτερα. Υπάρχει ένα Iron Pages, βάζετε μέσα τα sections, είναι τα pages, έτσι τα κάνω εγώ. Έχω το Iron Pages απ' έξω και έχω ένα section για κάθε page. Και το page μου είναι ένα component, top level component, το οποίο από κάτω έχει όλα τα υπόλοιπα για να το συνθέσω. Και το κάτω μέρος αυτού του παραθύρου είναι το πώς στην ουσία χρησιμοποιούμε το PageJS. Και η ιδέα εδώ είναι ότι χρησιμοποιούμε ένα property, το root, για να κάνουμε trigger το Iron Pages και να μας δείξει το αντίστοιχο section. Το Iron Pages, όπως και πολλά από τα components που μας δίνει η Google μέσα στο Polymer, είναι, άμα δείτε τον κώδικα του, είναι πάρα πολύ απλά. Δηλαδή, τι νομίζετε ότι κάνει? Κάνει show και hide τα sections. Δηλαδή, δεν κάνει τίποτα πολύ sophisticated. Υπάρχουν components τα οποία είναι 10 γραμμές, ας πούμε. Αλλά σημασία έχει όμως ότι κάνουν αυτό που θέλουμε και δεν χρειάζεται να το γράφουμε εμείς. Έχουν κάτι που κάναν τελευταία, είναι φτιάξαν ένα site το οποίο το λένε webcomponents.org και αυτό είναι ένα marketplace, είναι όλα δωρεάν, open source, αλλά είναι σαν ένα marketplace, από components, από web components, τα οποία δουλεύουν όχι μόνο με το Polymer, δουλεύουν και υπάρχουν και κάποια άλλα libraries τα οποία υλοποιούν. Μάλιστα, ένα από αυτά το έχει κάνει και ο Mozilla, αλλά το Polymer φαίνεται να ξεχωρίζει σαν το πιο όριμο αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν 621 components, ή υπήρχαν χθες τουλάχιστον, μου το είδα. Έχουν μια εύκολη διαδικασία για να βάζεις δικά σου. Το Polymer από μόνο του μας δίνει 94. Έχω εκεί κάποια παραδείγματα. Για παράδειγμα, ένα πολύ χρήσιμο είναι το Flex Layout. Μας δίνει λοιπόν μια σειρά από components, τα οποία έχουμε εύκολα flex, χωρίς να μας ενδιαφέρει αν το υποστηρίζει ή όχι ο browser. Και δουλεύει πάρα πολύ καλά. Στο ένθετο βλέπετε ένα από τα components που είναι το Iron Ajax, που είναι για να κάνουμε Ajax calls. Και αυτό που κάνω τουλάχιστον εγώ είναι ότι χρησιμοποιώ το Iron Ajax για να γίνει η επικοινωνία με τον server και η απάντηση μπαίνει σε ένα property και από εκεί πέρα αυτό το property διαχέεται και πηγαίνει όπου να πάει στα components που τα ενδιαφέρει. Ενδεικτικά αναφέρω και αυτή η Vadin είναι μια παλιά εταιρεία που προσπαθούσε από παλιά να φτιάξει δικό της framework. Τώρα έχει εξελιχθεί στο να παρέχει components, έτοιμα components. Έχει αυτά τα οποία αναφέρω και που είναι δωρεάν, έχει κάποια που είναι επιπληρωμή. Αυτό που είναι πάρα πολύ καλό, για παράδειγμα, είναι το upload. Στη δικιά μου εφαρμογή έχω πολλά σημεία στα οποία ανεβαίνουν assets, graphics, μουσική, ήχη κλπ. Και το upload δουλεύει εξαιρετικά. Αυτό όλο που σας έδειξα είναι το Polymer 1.0. Αν αποφασίσετε να δουλέψετε τώρα σε κάτι το οποίο στους επόμενους 2-3 μήνες θα πάει σε παραγωγή, αναγκαστικά θα πρέπει να παίξετε με το 1.0. Εάν έχετε το χρόνο, την πολυτέλεια του χρόνου, να ξεκινήσετε το project κάποια στιγμή το καλοκαίρι, η εκτίμησή μου είναι ότι στο επόμενο Google I.O. και μάλλον αυτό θα κάνει η Google τώρα, θα μπει σε ένα κύκλο σε κάθε Google I.O. να βγάζει και ένα καινούριο version του Polymer, θα γίνει stable το Polymer 2. Υπάρχει τώρα, μπορείτε να το δείτε. Απλά σου λένε ότι μην το χρησιμοποιείς σε production γιατί είναι unstable. Και δεν είναι μόνο το stability σε ό,τι αφορά τα bugs, είναι ότι θα αλλάζουν στην πορεία και το API. Αυτό είναι το χειρότερο βασικά. Θα πρέπει να προετοιμαστείς να αλλάζεις τον κώδικα σου συνέχεια.
Τα τρία σημεία στα οποία θα βελτιώσουν το Polymer είναι το ένα, είναι το interoperability, αυτό που σας έλεγα πριν με το third party library που χρησιμοποίησα. Θα τα λύσουν αυτά τα προβλήματα. Μην χρειάζεται να κάνω κάθε φορά που θέλω να κάνω update τώρα το kill. Πρέπει να κάνω copy-paste πάλι τη CSS, να βάζω μπροστά αυτά που είδατε για να μπορέσει να δουλέψει. Επίσης, θα κάνουν μια σημαντική βελτίωση στο data system. Δηλαδή, εκτός από αυτό με τα properties που σας έδειξα και το flow, θα υποστηρίξουν και ένα top-down σχέδιο, κάτι σαν το Flux, δηλαδή, που ξέρουμε από το React. Και τέλος, το τρίτο εξίσου σημαντικό στο Polymer 2 είναι ότι έχουμε πλέον classes, έχουμε ES6, έχουμε classes και είναι λίγο πιο φυσικός ο τρόπος με τον οποίο ορίζουμε τα components. Σε σχέση με αυτό που δεν ξέρω αν προσέξατε, ο τρόπος που ορίζεται το component στα προηγούμενα slide. Πάμε τώρα στο toolchain. Το app toolbox, όπως το λένε. Η Google με το Polymer μαζί άρχισε να πουλάει, φαντάζομαι θα το έχετε δει σε διάφορα context, με ή χωρίς το Polymer, άρχισε να μας πουλάει μια καινούργια ιδέα, την οποία ονομάζει Progressive Web. Και για την Google σημαίνει τρία πράγματα αυτό. Το ένα είναι reliability, με την έννοια ότι χάσαμε τη σύνδεση με τον server, είμαστε σε μια κινητή συσκευή, θέλουμε η εφαρμογή να έχει κρατήσει κάποια data, να τα έχει κασάρει και να μπορεί να συνεχίζει να δουλεύει. Ένα αυτό. Δεύτερον, performance. Γενικά το Polymer δουλεύει αρκετά καλά σε κινητές συσκευές. Δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να κοπιάσετε να κάνετε optimize, αλλά από μόνο του το framework τουλάχιστον είναι αρκετά καλό, αρκετά γρήγορο. Και engaging με την έννοια του να έχει ενδιαφέρον το user interface, να υποστηρίζει κάποια animations. Το Polymer έχει κάποιο component για animations έτοιμο. Και γενικά δουλεύει με animation loop. Δηλαδή, κρυμμένο μέσα στο Polymer υπάρχει ένα animation loop, σαν να είναι game engine. Και γι' αυτό υπάρχει και μία συνέπεια στον κύκλο του πώς δημιουργούνται τα event, πότε παίρνεις τα event, πότε γίνονται render οι αλλαγές, πότε παίρνεις τα event, πότε γίνονται propagate οι αλλαγές στα properties, τα data δηλαδή, και πότε γίνεται render. Υπάρχει μία συνέπεια σε αυτό, την οποία είναι εύκολο να την καταλάβει κανείς πώς δουλεύει και να την ακολουθεί στον τρόπο που σχεδιάζει την εφαρμογή. Το Toolbox τώρα έχει μια σειρά από, μας δίνει μια σειρά από πράγματα. Σκεφτείτε ότι είναι ένα command line tool αυτό, το οποίο μας βοηθάει. Μας δίνει καταρχάς κάποια έτοιμα layouts. Λίγο πολύ τα material layouts, τα οποία έχουμε συνηθίσει από τις εφαρμογές της Google. Αυτό που ξέχασα να σας πω πριν και είναι σημαντικό, είναι ότι ένα από τα μεγαλύτερα collections component που μας δίνει το Polymer είναι το Material UI. Είναι ολόκληρο, είναι πλήρες, δεν λείπει κάτι, το φτιάχνει η ίδια η Google άλλωστε. Και αυτό εμένα με βοήθησε αφάνταστα, γιατί μπορούσα να στήσω το user interface εύκολα και γρήγορα, χωρίς να χρειάζεται για κάθε κουτάκι να επεμβαίνει κάποιος designer και να πρέπει να φτιάχνει κουτάκι προς κουτάκι, κουμπάκι προς κουμπάκι, ας πούμε, το user interface. Μας δίνει κάποιο άλλο component για localization, το οποίο επίσης δουλεύει πάρα πολύ καλά. Local storage, αυτό που σας είπα πριν με το offline caching, έχει ένα μηχανισμό ο οποίος κάνει intercept στην ουσία τις κλήσεις με τον server, χρησιμοποιεί service worker και κασάρει τις απαντήσεις. Μας το δίνει σχεδόν έτοιμο αυτό, με λίγη δουλειά δηλαδή για να το βάλεις να δουλέψει. Και τέλος, μας δίνει δυνατότητα είτε να κάνουμε bundle την εφαρμογή σε ένα... Εγώ χρησιμοποιώ αυτή την προσέγγιση. Γίνεται όλη η εφαρμογή bundle σε ένα HTML file, που έχει μέσα και τη CSS, και σε ένα JavaScript file. Είναι δύο αρχεία. Από όλα αυτό δεν θυμάμαι πόσα components είναι, καταλήγω σε ένα HTML και ένα JavaScript. Το JavaScript το δικό μου είναι περίπου γύρω στα 650K συμπιεσμένο, μετά το GZIP δηλαδή, το οποίο δεν είναι κακό για τις δικές μου ανάγκες. Τώρα, σε μία άλλη εφαρμογή μπορεί αυτό να μην είναι σωστό. Στη δικιά μας περίπτωση δηλαδή είναι καλό να φορτωθούν όλα στην αρχή και μετά ο χρήστης να έχει την εφαρμογή και να δουλεύει πολύ γρήγορα. Σε άλλες περιπτώσεις όμως μπορεί να μην το θέλουμε αυτό, οπότε μας δίνει δυνατότητα είτε να την κάνουμε deploy τελείως unbundled, δηλαδή ξεχωριστά τα αρχεία ένα-ένα, όπως όταν κάνουμε development, είτε να τα γκρουπάρουμε σε κομμάτια, δηλαδή σε ενότητες, ας πούμε, του user interface και να τις φορτώνει on demand ανάλογα με το τι ζητάει
ο χρήστης. Μας δίνει και τα δύο. Το δεύτερο φυσικά είναι αυτό που υποστηρίζεται και από το HTTP2. Εμείς έχουμε το πρόβλημα ότι πρέπει να μπούμε σε σχολεία όπου είναι πολύ πίσω τεχνολογικά και γενικά δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ό,τι τελευταίο υπάρχει. Έχουμε δύο τρόπους να χρησιμοποιήσουμε το toolchain. Ο ένας είναι ένα command line υπερ-tool, το οποίο τα κάνει όλα. Δηλαδή, το βάζουμε αυτό, βάζουμε δίπλα το τι θέλουμε να κάνουμε και παράγει από ένα template όλης της εφαρμογής μέχρι το bundling, μέχρι οτιδήποτε άλλο θέλουμε. Μέχρι local web server για να κάνουμε δοκιμές. Αν και με τον Chrome δεν είναι απαραίτητο αυτό. Κάτι που δεν ξέρω αν θα σας αρέσει, βέβαια, εδώ με τα dependencies, είναι ότι χρησιμοποιεί το Bower. Το ξέρω ότι για κάποιους από εσάς θεωρείται λίγο παλιωμοδίτικο. Αλλά η Google έχει επιλέξει το Bower για τα dependencies. Προσωπικά δεν βρήκα κάποιο σημείο που να με ενόχλησε ιδιαίτερα αυτό. Δηλαδή, εντάξει, μπορεί να μην είναι τελευταία λέξη τεχνολογίας, αλλά τη δουλειά του την κάνει. Εναλλακτικά τώρα του Hypertool, το οποίο ο λόγος που δεν το χρησιμοποίησα εγώ πέρυσι τον Ιούλιο είναι γιατί απαιτούσε Node.js 4 και επειδή τον σερβερ μου τον είχα ήδη προχωρήσει σε 5, 6 κλπ. Τώρα γενικά προσπαθώ να ακολουθήσω, δεν ήθελα να έχω δύο Node.js, ένα για να τρέχει το command line tool της Google και το άλλο για να τρέχω το σερβερ μου, ήθελα ένα. Και έτσι μπήκα στη λύση του να πάρω τα επιμέρους, γιατί αυτό το Hypertool στην ουσία αποτελείται από μια σειρά από άλλα μικρότερα tools, τα οποία στα δίνει η Google ξεχωριστά. Και έτσι κατέληξα στην άλλη λύση του να χρησιμοποιήσω το Gulp. Και αυτό ξέρω ότι για κάποιους από εσάς θεωρείται επίσης λίγο παλιωμοδίτικο, αλλά πάλι κάνει τη δουλειά. Το Gulp λοιπόν, και καλώ επιμέρους αυτά τα επιμέρους tool, ας πούμε, και κάνω το lint, το build και ούτω καθεξής, το bundling και ό,τι άλλο θέλω. Μία τάση η οποία έχει αρχίσει να δημιουργείται είναι πολύ καινούργια ακόμα, οπότε το slide αυτό το έφτιαξα περισσότερο σαν food for thought παρά ότι προτείνω κάτι τέτοιο. Αρχίσαν να αναρωτιούνται λοιπόν κάποιοι developers που αγαπήσανε το Polymer πολύ, τι θα γινόταν αν χρησιμοποιούσαμε την ίδια λογική στο server. Αυτό που γίνεται τώρα με τα microservices δηλαδή, είπαν κάποιοι γιατί να μην έχουμε components στο server. Και όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, κάποιος πήγε και έφτιαξε ένα library για να το κάνει. Αυτό λέγεται Scrum.js, μπορείτε να το βρείτε. Μπορείτε να το δείτε, αξίζει τον κόπο να του ρίξετε μια ματιά, έχει ενδιαφέρον σαν ιδέα, να γράφετε το server-side κώδικα με template και με script από κάτω σαν component. Δεν ξέρω πού θα οδηγήσει αυτό. Αν αποφασίσει η Google ότι την ενδιαφέρει κάτι τέτοιο, φαντάζομαι κάποιο τρόπο θα βρει να το κάνει. Αυτά, σας ευχαριστώ πολύ.